Κύριε Πρόεδρε, Σωτήρια 2017, δώστε μας την ταυτότητα των εορταστικών εκδηλώσεων. Ευχαριστώ κυρία Πουλασουχίδου. Χρόνια πολλά σε όλους. Η Πτολεμαϊδα σήμερα γιορτάζει. Έχουμε τον πολιούχο μας τον Αγιάννη. Χρόνια πολλά σε όλο το λαό της Δυτικής Μακεδονίας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε πως τα Σωτήρια που στην καρδιά του καλοκαιριού 16-17 Ιουλίου πραγματοποιούνταν, αλλά φέτος λόγω δυσμερών καιρικών συνθήκων έχουν μεταφερθεί στις 31 και 1 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτεί αλλαγή δύο εποχών, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, και είμαστε στην ευχάριστη θέση με το ίδιο πρόγραμμα που είχαμε δημιουργήσει να το πραγματοποιήσουμε την 5η 31 Αυγούστου και τον Σεπτέμβρη 1η Σεπτεμβρίου, να έχουμε κοντά μας πολιτιστικούς συλλόγους από όλες τις καταβολές της περιοχής, και γνωρίζουν όλοι πως η Πτολεμαϊδα είναι η κατεξοχήν πολυπολιτισμική πόλη, που έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε φέτος το Μικρασιατικό Σύλλογο Πτολεμαϊδας, τον Σύλλογο Κρητών και Φίλων Κρήτης Εορδαίας, τον Σύλλογο Πολιτιστικό της Αρδάσης με ποντιακό πρόγραμμα η Άρδασα, και μουσικοχορευτική βραδιά την πρώτη ημέρα, καθώς επίσης και την δεύτερη θα φιλοξενήσουμε πολιτιστικούς συλλόγους ευρύτερα της περιοχής και μάλιστα κεντροδυτικής Μακεδονίας. Θα έχουμε τον Σύλλογο, τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Συνοικισμού Δαμιανού Γιαννητσόνο Διογέννης, τον Μορφωτικό Όμιλο Πλατανορέματος από την περιοχή των Σερβίων, και επειδή δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή που έδρα μας είναι, όπως γνωρίζετε, η ανατολική πλευρά της πόλης Πτολεμαϊδος, και κατεξοχήν κατοικούν στην περιοχή εκεί Θρακιώτες, θα κλείσουμε την εμφάνιση των πολιτιστικών συλλόγων με την θρακική εστία Εορδαίας. Θα ακολουθήσει λαϊκοπαραδοσιακή βραδιά με το συγκρότημα της Λένας Δίνας. Καλούμε όλο τον κόσμο της Εορδαίας και όχι μόνο να πλαισιώσει αυτή την εκδήλωση, που εδώ και 7 χρόνια την ευθύνη την έχει της διοργάνωσης ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σωτήρας, παίρνοντάς την από την Ερανική Επιτροπή Ανέγερσης του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρας της περιοχής στην ανατολική πλευρά της πόλης. Θεωρούμε ότι πηγαίνουμε καλά έως τώρα. Θέλουμε ο κόσμος να τιμήσει με την συμμετοχή του αυτή την εκδήλωση, και ευχόμαστε για άλλη μία φορά χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ελάτε να διασκεδάσουμε μαζί μέσα σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής, γιατί όπως γνωρίζετε όλοι, μπορεί στο τέλος του καλοκαιριού τις εκδηλώσεις να τα κλέβουν τα πρέσπια, αλλά και εμείς οι πολιτιστικοί σύλλογοι συμβάλλουμε με το δικό μας λιθαράκι στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής. Σας ευχαριστούμε όλους. Χρόνια πολλά.